τα οικονομικά, γιατί έχουμε μαζέψει πάρα πολλές απορίες και ερωτήσεις του κόσμου. Η κυρία Άννα Κοσάνου είναι μαζί μας, δικηγόρος. Καλημέρα, κυρία Κοσάνου. Καλημέρα, καλημέρα στους τηλεθεατές. Σας καθυστερήσαμε, οφείλω να απολογηθώ για την καθυστέρηση, αλλά τώρα δεν παίρνουμε, να σας πω κάτι, δεν παίρνουμε κάθε μέρα και το NBA τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά συμβαίνουν σε μια ζωντανή εκπομπή, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάρα πολλές ερωτήσεις σχετικά με τα μεταβιβάσεις δανείων, ρυθμίσεις δανείων, εναλλακτικές, πτωχευτικός κώδικας, διάφορα θέματα. Να τις πιάσουμε λίγο, να τις δούμε μία-μία. Φίλος εδώ της εκπομπής έχει πάρει δάνειο πριν 10 χρόνια, μας λέει, από τράπεζα. Τον ενημέρωσαν πριν από λίγο καιρό ότι αυτό το δάνειο μεταβιβάστηκε αλλού και τώρα τον ενημερώνουν ότι αυτό το δάνειο μεταβιβάζεται πάλι αλλού. Και μας ρωτάει αν αυτό επιτρέπεται, δηλαδή πόσες φορές αυτό το δάνειο μπορεί να τρέχει και να το κυνηγάει από πίσω ο δανειολήπτης για να μάθει πού πηγαίνει. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Επιτρέπεται, ναι, για να είμαι σαφής. Τα δάνεια λοιπόν τα πήραν οι άνθρωποι πριν από 10 χρόνια σε μια τράπεζα. Ήξεραν ότι έχουν απέναντί τους κάποιον συγκεκριμένη τράπεζα, ότι θα πάνε σε ένα κατάστημα, θα μιλήσουν με έναν υπάλληλο. Τα τελευταία 2-3 χρόνια άρχισαν οι τιτλοποιήσεις των δανείων, δηλαδή μεταβιβάστηκαν σε funds, εταιρείες του εξωτερικού, που έχουν βρει εδώ εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και με αυτούς μιλάνε οι δανειολήπτες. Αλλά όμως τώρα μαθαίνουμε, αρχίζει και δεύτερη σειρά, η τρίτη σειρά τιτλοποιήσεων, τα δάνεια που μεταβιβάστηκαν πάνε αλλού. Σε άλλον δηλαδή ιδιοκτήτη, αλλά και πάλι αρμόδια εταιρεία διαχείρισης θα υπάρχει στην Ελλάδα με την οποία θα συναλλάσσονται οι δανειολήπτες. Το θέμα είναι γιατί είναι σημαντικό αυτό. Διότι βλέπουμε ότι όποιος είχε την ατυχία και κρίμα είναι να έχει εμπλακεί με δάνεια, δεν είναι εύκολο να ξεμπλέξει. Πηγαίνουν από τον ένα στον άλλον τα δάνεια. Είναι μια σοβαρή διαδικασία που εντάξει, μπορεί να τη διαχειριστεί, αλλά θέλει ειδικούς και σωστούς χειρισμούς. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο καινούριος ιδιοκτήτης μπορεί να έχει άλλη πολιτική ρυθμίσεων. Δηλαδή να θέλει να κάνει διαγραφές ή να μην θέλει να κάνει διαγραφές. Άρα οι δανειολήπτες δεν πρέπει να το αφήνουν, γιατί υπάρχουν δανειολήπτες που έχουν αφήσει τα δάνεια 15 χρόνια, 12 χρόνια. Δεν ξέρουν καν τι χρωστάνε. Κυρία Κοσάνου, με την εμπειρία σας, με ποιον μπορεί κάποιος να συνοηθεί καλύτερα όσον αφορά ένα διακανονισμό ή κάτι που έχει να κάνει με το δάνειό του, με μία τράπεζα ή με ένα φαντ? Η τράπεζα, ξέρεις ότι είναι ένα κατάστημα, υπάρχει κάποιος άνθρωπος να τον δεις, ενώ η εταιρεία διαχείρισης απειλήσεις, ενώ η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, σε παίρνουν τηλέφωνο, είναι απρόσωπη επικοινωνία. Ναι, δεν ξέρεις με ποιον συνεννοείς εκεί. Κάποιον, με ποιον θα συνεννοηθείς, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε προχθές μου και πάει ένας κύριος 76 χρονών. Πόσο άνθρωπος να καταλάβει τις καταστάσεις, δεν ξέρει τίποτα από κομπιούτερ, δεν ξέρει τίποτα από ίντερνετ. Πώς αυτός είναι εύκολο από το τηλέφωνο, χωρίς να ξέρει κάποιον, να τον παίρνει σήμερα ένας υπάλληλος, αύριο άλλος υπάλληλος, αύριο διαφορετικός υπάλληλος. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να τους αφιερώσεις χρόνο, να τους κοιτάς τα μάτια, να τους μιλάς, να τους εξηγείς, να καταλάβουν. Αυτό η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων δεν το παρέχει. Θέλει γρήγορα να πετυχαίνει ρυθμίσεις. Απρόσωπα από το τηλέφωνο δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Προσπαθώ να κάνω ρύθμιση, λέει ο φίλος εδώ, μία τράπεζα, αλλά δεν με αφήνω να διαβάσω από πριν αυτά που θα υπογράψω. Τι μπορώ να κάνω? Πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι άνθρωποι πάνε να υπογράψουν μία ρύθμιση, λένε να το δώσω στον δικηγόρο μου κάπου, να το διαβάσω με την ησυχία μου, να δω τι θα υπογράψω. Όχι, λέει, δεν γίνεται να φύγει από το κατάστημα. Να έρθει εδώ πέρα ο δικηγόρος να το διαβάσει. Τελευταία στιγμή στο πόδι. Λοιπόν, έχει δικαίωμα ένας δανειολήπτης να διαβάσει τη σύμβασή του. Να πούμε ότι οι όροι των συμβάσεων είναι σύμβαση προσχώρησης. Δεν αλλάζουν. Αυτό είναι το δυσχερές. Και να δει κάτι ο δικηγόρος που δεν του αρέσει, που έχει κριθεί καταχρηστικό ή που θεωρεί ότι δεν είναι νόμιμο, δεν θα το αλλάξουν. Είναι προδιατυπωμένοι όροι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ και σε υποθέσεις που έχω χειριστεί, μπορούν να στείλουν ένα προηγούμενο αντίγραφο της σύμβασης με μια γραμμή ότι είναι το draft, ότι δεν είναι το επίσημο έγγραφο που θέλει να ξέρει και άλλωστε που του έρχεται, ναι. Γίνεται αυτό. Αν επιμένει δανειολήπτης, μπορεί να το κάνει. Γίνεται να το διαβάσει προηγουμένως. Ερώτηση τρίτη. Η φίλη της εκπομπής. Θέλω, λέει, να μπω στη ρύθμιση των 240 δόσεων. Χρειάζομαι δικηγόρο? Είναι υποχρεωτικό να μπω στη ρύθμιση? Λοιπόν, υποχρεωτικό δεν είναι να μπει στη ρύθμιση, είναι προαιρετικό. Υποχρεωτικό δεν είναι να έχεις δικηγόρο ή σύμβουλο, μπορείς να το κάνεις και μόνος. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα από 1η Ιουνίου, έχουν υποβάλει χιλιάδες αίτηση, έχει ξεκινήσει το πρώτο στάδιο που υποβάλλεις αίτηση, όχι δεν έχουν περάσει την οριστική υποβολή, έχουν ξεκινήσει και έχουν ζητήσει να αντληθούν τα φορολογικά στοιχεία και οι οφειλές. Έχουν αρχίσει να έρχονται οι οφειλές. Αλλά τώρα δημιουργούνται κάποια προβλήματα, δηλαδή κάποιοι προβληματισμοί. Οι οφειλές δεν έρχονται πάντα σωστά, ή λείπουν κάποιες οφειλές, ή έρχονται επαναλαμβανόμενα τα ίδια νούμερα. Και εδώ λίγο κάτι μας προβληματίζει. Δηλαδή η πλατφόρμα είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, αλλά δεν είναι και πανεύκολη. Ναι. Ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή, έχουμε τους προβληματισμούς μας.
να δούμε τι θα γίνει όταν οι άνθρωποι είναι εν διαστάσει, δημιουργούνται τέτοια θέματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό σε ερώτηση παρακάτω, αλλά όταν κάποιος είναι παντρεμένος, πρέπει να κάνει δήλωση άρσης απορρίτου και ο σύζυγος. Αν δεν κάνει ο σύζυγος, δεν τον αφήνει. Άρα με τον ενδιαστάσει σύζυγο, που δεν θέλει να συνεννοηθεί και δεν μπορεί να προχωρήσει την πλατφόρμα. Θα αναβαθμιστεί, λέει όμως, η πλατφόρμα και θα επιλύει και αυτό το θέμα. Ναι. Για πάμε στην άλλη ερώτηση. Λοιπόν, έχω δάνειο 50-50 με τη σύζυγό μου. Αν μπω στη ρύθμιση των 240 δόσεων, πρέπει να κάνει αίτηση και η σύζυγος. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό, που δεν το ξέραμε, δεν είναι ίδιο με τον νόμο Κατσέλη. Αν λοιπόν έχεις ένα δάνειο 50-50 με το σύζυγό σου και εσύ μπεις στον εξοδικαστικό, στη ρύθμιση των 240 δόσεων, και ο σύζυγος δεν μπει, αν τελικά βρεις άκρη με τους πιστωτές σου, στη ρύθμιση που θα υπογράψεις, υπογράφει και ο σύζυγος και ευνοείται και αυτός. Αυτό είναι θετικό βήμα. Αλλά αν ο σύζυγος έχει και άλλες οφειλές, εκτός από αυτή που είσαι 50-50, πρέπει να κάνει δική του αίτηση. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν. Κύριε Κωνσάνου, θα τα πούμε σύντομα. Μαζεύουμε εδώ εμείς τις ερωτήσεις του κόσμου. Ευχαριστούμε Βεβαίως, πάρα πολύ είμαι στη διάθεσή που μας δίνετε απαντήσεις. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν,